Λοιπόν, επιστρέψαμε, Γιώργος Πιέρος. Γιώργος Κουβαράς, το πάμε μέχρι τέλους και θα το πάμε με Δημήτρη Κερίδη τώρα κυριολεκτικά μέχρι τέλους. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και κύριε Κερίδη, έχετε γράψει πολλά χιλιόμετρα. Θα έλεγα δημοσιογραφικά δεν μαζεύεστε. Από Κρήτη, πολλά event, πολλά πολιτικά και παραπολιτικά. Και παραπολιτικά εδώ ήσασταν, είδα στο ίδιο τραπέζι με Βενιζέλο Σαμαρά. Με Βενιζέλο, τι λέω, Σαμαρά, δεν θα ήταν περίεργο. Με Βενιζέλο Παπανδρέου. Και έχετε κάνει και ένα δυνατό δίδυμο με την κυρία Μπακογιάννη. Θα έλεγα. Η κυρία Μπακογιάννη, η πολύ έμπειρη τώρα Μπακογιάννη, η πρώην υπουργός μου εξωτερικών, είναι επικεφαλής της ελληνικής εκπροσωπείας της Βουλής της Ευρώπης. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα με τον Θόδωρο Τουρκόπουλο, τον Ευρυπίδη Σπηλιανίδη, τη Φωτεινή την Πιπηλή. Α, και από την αντιπολίτευση, πρώην υπουργούς εξωτερικών, όπως ο Γιώργος Κατρούγαλος και ο Γιώργος Παπανδρέου. Τι έγινε τώρα, πείτε μας λίγο, πριν πάμε στην ανάλυση, για πείτε μας λίγο τη συνάντηση με Βενιζέλου Παπανδρέου, πώς έγινε. Α, λοιπόν, στα Χανιά, τώρα Παπαγιάννη προσκάλεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση να αρχίσει να συνεδριάσει και συγκεντρώθηκαν 120 βουλευτές περίπου από όλη την Ευρώπη, βόρεια, νότια, για δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, και στο εναρκτήριο δείπνο, να πούμε, την Κυριακή το βράδυ στην πόλη των Χανίων, στο πανέμορφο παλιό λιμάνι. Συγκεντρωθήκαμε όλοι οι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είχε προσκληθεί, δεν είναι βουλευτής, δεν μετέχει πια. Άφησε ένα πολύ καλό όνομα όταν ήταν βουλευτής, επί χρόνια στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου. Τον προσκάλεσε ειδικά ως ομιλητή να μιλήσει για την Ουκρανία και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και έτσι συμπέστανε όλοι. Και στο τραπέζι είχαμε από τη μια τον οικοδεσπότη, αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον δήμαρχο Χανίων, βεβαίως την τώρα Μπακογιάννη, και τους δύο πρώην αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, μέσα γεγονότα είσαστε πάντα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι γίνεται στην Ουάσιγκτον. Η κοινοβουλευτική διπλωματία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, διότι πολύ καλές οι επαφές, βεβαίως και απαραίτητες και αναντικατάστατες των πρωθυπουργών και των υπουργών εξωτερικών, αλλά η δουλειά στη βάση μεταξύ βουλευτών, ξέρετε, σωστό, το να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τον Πολωνό, τον Λετωνό, τον Εστονό, τον Σουηδό, ναι, με επιχειρήματα, ναι, χτίζοντας σχέσεις, είναι εξίσου θα σας έλεγα σημαντικό. Τώρα, για πείτε μας λίγο τι παίζεται στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ με τον Γιώργο τον Πιέρο ότι υπάρχει μια αντίδραση έντονη από τον τουρκικό τύπο για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και από κάποιους εδώ που λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στη λέξη Τουρκία. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, αυτό το συνδυασμό των αντιδράσεων? Καταρχάς να δώσουμε το περίγραμμα. Έχουμε αλλαγή υποδείγματος. Δηλαδή, αλλαγή υποδείγματος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έχουμε την Ισραηλοποίηση εν δυνάμει της ελληνικής παρουσίας στην Ουάσιγκτον. Πέρα από τις επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων, που είναι άριστη στη σχέση, και ακούσαμε και τον Biden χθες, είδατε το φιλικό κλίμα και όλα τα σχετικά, υπάρχει ένας δεύτερος πόλος, αυτόνομος και εξαιρετικά καθοριστικός, που λέγεται Κογκρέσο, στον οποίο η ελληνική επιρροή είναι το περισσότερο ισχυρή μέσω του ελληνοαμερικανικού λόμπι, και μπορούμε πλέον να παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωση εκ των έσω των αποφάσεων και της αμερικανικής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που μέχρι χθες είχε πετύχει μόνο το Ισραήλ. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, όντως, αν μπορούμε να το πετύχουμε. Το έχουμε ήδη δει. Το έχουμε ήδη δει και με τον ΙΣΜΕΤ, με τη γνωστή διαρροή του non-paper πριν τα Χριστούγεννα, και πώς το μαζέψανε πίσω μετά την παρέμβαση Μενέντες ή του State Department, και ήρθε η Νούλαντ και έκανε τη γνωστή αναστροφή λέγοντας ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Το είδαμε και με την υποτιθέμενη συνάντηση Biden-Erdogan, που όλο να γίνεται από τον Ερντογάν και όλο να βάλεται, και δεν γίνεται, διότι υπάρχει εκεί το εχθρικό κλίμα στο Κογκρέσο που δεν επιτρέπει τέτοιου τύπου, εκτός των υπολείπων, εκτός των απόψεων του ίδιου του Biden, τέτοιου τύπου προσεγγίσεις. Και θα σας έλεγα, υπάρχει και το F-16, διότι οι Τούρκοι παρακαλούν για το μικρό, τώρα που έχουν αποβληθεί από το μεγάλο, που είναι το F-35 το πρόγραμμα, και βλέπετε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, την ώρα που θα περίμενε κανείς η θέση τους πραγματικά να αναβαθμίζεται, διότι έχουμε μια τεράστια κρίση στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί, γιατί να αναβαθμίζεται όμως? Εδώ έχουμε την ίδια χώρα να λέει ότι εγώ μπορεί να βάλω βέτο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δύο χώρες οι οποίες θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ γιατί νιώθουν κίνδυνο από την Ρωσία. Και τώρα είναι σε εξέλιξη ένα κανονικό τουρκικό παζάρι, το οποίο προκύπτει και από τις δηλώσεις του Ερντογάν, που λέει ο Ερντογάν ότι εντάξει, θα το δω, το μπορεί και να το ξανασκεφτώ αν πάρω ό,τι θέλω. Κύριε Πιέρο, στο παρελθόν, όποτε είχαμε κρίση, την ανατροπή του Σάχη στο Ιράν το 1979 ή την επέμβαση των Αμερικάνων στο Κουβέιτ, τον Περσικό κόλπο το 1991, η Τουρκία πάντοτε έβγαινε από πάνω, διότι έχει ένα καλό οικόπεδο
και διότι μπορεί και επηρεάσει εξελίξεις. Σήμερα θα περίμενε κανείς, αν είχαν παίξει σωστά τα χαρτιά τους, να έχουμε συνωστισμό ξένων στην Άγκυρα. Θα περιμέναμε όχι ο Ερντογάν να πάει στην Ουάσιγκτον, ο Μπάιντεν να πάει στην Άγκυρα. Και οι Ευρωπαίοι να είναι στην Άγκυρα και να παρακαλούν τους Τούρκους. Διότι έχουν τα στενά, έχουν την νότια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας και βλέπετε ότι έχουν τεράστια προβλήματα στην προσέγγιση και διαπραγματεύονται τι τα ανταλλακτικά των F-16 και την αναβάθμιση, τη στοιχειώδη αναβάθμιση των F-16 με αυτή την προκαταρτική διαρρεύνηση που κάνει το State Department, δηλαδή τη διαθέσεις του Κογκρέσου, που παραμένει εχθρικό. Και αυτό σηματοδοτεί σήμερα η ομιλία για πρώτη φορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Ακριβώς αυτή την αναβάθμιση και την, μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλετε, Ισραηλοποίηση της ελληνικής παρουσίας στην Ουάσιγκτον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει προσεχθεί αρκούντος από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι πέρα από την σχέση των κυβερνήσεων υπάρχει και αυτός υπάρχει ο παράγοντας. Υπάρχει το λόμπι, ναι. Βέβαια, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Έχουμε επιστολές από 60 βουλευτές και γερουσιαστές, μεγάλο το νούμερο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς, γιατί κάποιοι αμέσως τρέχουν να μας πούν τι θα γίνει με τις εκλογές τις ενδιάμεσες. Είναι διακομματική η συνένεση. Αυτό που είπε η Πελώση λίγο πριν, ότι είμαστε με τους Έλληνες, δεν λέγονται τυχαία. Ούτε η γραβάτα, ξέρω ότι είναι σύμβολα, ξέρω ότι κάποιος είναι έτοιμος έτσι με τον γνωστό κινησμό να τα υποτιμήσει. Καταλαβαίνω ότι... Εντάξει, καλά, δεν ξέρω αν θα τα υποτιμούσαν αν φορούσε τουρκική σημαίες γραβάτα. Ακριβώς, κύριε Κουβαρά. Τι θα λέγαμε, ναι. Λοιπόν, με το σωστό μήνυμα, με την ξεκάθαρη θέση, με τον κατάλληλο αγγελιοφόρο, μπορείς και κερδίζεις αυτές τις συμμαχίες που είναι απαραίτητες. Γι' αυτό και ο εκνευρισμός στην Άγκυρα. Και στην Κουμουνδούρου, θα σας έλεγα. Συγγνώμη τώρα, και μισό λεπτό. Η Κουμουνδούρου που κολλάει με την Άγκυρα. Υπάρχει εκνευρισμός. Κολλάει στον εκνευρισμό, διότι ακούω τον Τζανακόπουλο το πρωί και διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Ιταλικών και επειδή μου το υπονοήσατε ότι και αλλού. Είπα να προτρέξω κι εγώ και να σας πω ότι από τη μια η Άγκυρα δικαίως αισθάνεται αυτόν τον εκνευρισμό. Είχε καλομάθει ως, πώς να το πούμε, πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος. Προφανώς είναι τελείως αναξιόπιστος. Αυτά που κάνει τώρα με τη Σουηδία και τη Φιλανδία επιτείνουν την αναξιοπιστία, την οποία εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε. Όχι κομπλεξικά, όχι μίζερα, όχι ετεροκαθοριζόμενοι, όχι πηγαίνοντας εκεί γκρινιάζοντας, με την αυτοπεποίθηση του στρατηγικού εταίρου, του πιο σημαντικού στην περιοχή, όπου έρχονται οι Αμερικάνοι να επενδύσουν στη Σούδα, να επενδύσουν στην Αλεξανδρούπολη, να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία με τη Pfizer, με τη Microsoft, να επενδύσουν στην τεχνολογία με τη Lockheed Martin και όλα τα υπόλοιπα, να επενδύσουν γενικά στην Ελλάδα ως του βασικού τους εταίρου εδώ στην περιοχή. Δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον κύριο Τζανακόπουλο που είπε ότι απέτυχε, μιας και τον αναφέρατε, τι θα απαντούσατε αν τον είχατε σε ένα. Τι θα απαντούσατε γενικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκτίθενται με αυτή την αμετροέπεια και αυτή την υπερβολή. Εγώ να καθίσω, να συζητήσω όσο θέλουν. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού, του οποιοδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργού με Αμερικάνο Πρόεδρο, έχει τη σημασία της. Προφανώς όταν γίνεται υπό αυτές τις πολύ κρίσιμες συνθήκες, όταν για πρώτη φορά ο Λευκός Οίκος ανήκει σε δημόσια εκδήλωση να τιμήσει την Ελλάδα και υποδέχεται 300 επισκέπτες, για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια πανδημίας, και όταν για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει στο Κογκρέσο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα προσπερνά και μέσα από μια, πώς να το πούμε, αντιπολιτευτική αιμονή, μια μικροψυχία, να τα μηδενίζει. Δεν κάνει καλό ούτε στο κομματικό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ. Και αντί να αξιοποιήσουν αυτά που και οι ίδιοι κάναν μέχρι το 19, για τα οποία τους επενούσε ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάιας, έρχονται σήμερα να κάνουν μια ανάποδη κολοτούμπα. Κάναν την πρώτη το 15, είναι βιρτουόζι, το μανέτι. Να κάνουν μια ανάποδη κολοτούμπα πίσω στον λαϊκισμό και στις ευκολίες ενός αντιαμερικανισμού που δεν έχει πια σημασία και δεν έχει υπηρετεί λοιπόν, το εθνικό συμφέρον. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα. Έχω μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Για πες.